κύριος Αντώνης Μακρυμανολάκης για 11η φορά έπεσε στη θάλασσα και έπιασε το σταυρό, ένιωσε όμορφα. Αυτό έλειπε βέβαια, να μην νιώσει όμορφα, είναι τιμή και χαρά για και δέος. Για όσοι βέβαια συμμετέχουν. Λοιπόν, τον βλέπουμε. Αντώνης Μακρυμανολάκης έπιασε το σταυρό σήμερα για 11η φορά στο Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μας και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αντώνη, να μιλήσουμε στον Ενικό, μικρό σε ηλικία ο Αντώνης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς ένιωσες σήμερα, για πες μας. Όπως και κάθε χρόνο νιώθω μια χαρά. Τα τελευταία χρόνια αποφεύγω να βουτάω όμως για να το πιάσω. Έτυχε πάλι και σήμερα. Επειδή ήσουν εκ των φαβορί μάλλον. Μπροστά. Ήσουν ο σίγουρος ότι θα το πιάσεις, λες ας το αφήσω λίγο. Ας αφήσω λίγο τη διαδικασία. Τις περισσότερες χρονιές μου λένε πως θα έχω βρει με τον παπά ότι είμαστε φίλοι και με αφήνει για πια να το σταυρώ. Αντώνη, πόσες χρονιές έχεις συμμετάσχει έτσι στον εορτασμό των Θεοφανίων? Έχεις πιάσει 11 σταυρούς. 11 στα 11? Όχι, όχι. Είναι βουτάω από 5 χρονών. Είμαι 29 τώρα. Είναι 24 φορές που έχω πέσει. Έχει πιαστεί ο σταυρός στις 11 φορές. Πόση δύναμη σου δίνει εσένα αυτό, στην Ελλάδα, αυτή η διαδικασία? Βουτάω για χατήρι της οικογένειάς μου. Η μάνα μου με όθησε σε αυτό από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με τα κολυμπητήρια, με τα αθλητικά σχολεία, με το πόλο, με όλα αυτά που έχουν περάσει, με τους συναθλητές που πηγαίναμε και βουτάγαμε. Και απλά εγώ δεν σταμάτησα. Και σου δίνει δύναμη, φαντάζομαι, αυτή η επιτυχία. Ναι, είναι εντάξει. Είναι κάτι το οποίο μαζευόμαστε όλοι παρέα, να κατέβουμε, ποιος θα βουτήξει, ποιος κρυώνει, είναι... Είναι ορισμένοι είναι που εγκαταλείπουν λόγω... Φέτος είχαμε πολλά κρούσματα, λείψανε πολλά παιδιά σήμερα, λείψανε πάνω από 10 με 12 παιδιά λόγω COVID. Μιλήσαμε το πρωί μαζί. Ναι. Τα νερά πώς ήταν, είχαμε κρύα. Και μια απώλεια πριν 2 χρόνια, βουτάμε και κάθε χρόνο αναφέρουμε και το φίλο μας στο σταμάτη που είχε τροχείο στο... Είχε ένα θανατηφόρο τροχείο και δεν μπορεί να είναι πια μαζί μας. Ξέρεις, αυτό το όμορφο έθιμο και η ξεχωριστή διαδικασία για την Ορθόδοξη πίστη πρέπει να έχει και συνεχιστές, απευθυνόμενο στη νέα γενιά, σε μικρά παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ξεκίνησα κι εγώ και βουτούσα. Όταν ξεκίνησα εγώ 5 χρονών, ήταν πολύ μεγάλοι άνθρωποι που βουτάγανε, 50-60 χρονών. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν εγώ σαν μικρός, ήμουν πιο μικρός. Από τότε με γράφανε στην εφημερίδα ότι είμαι πιο μικρός και όλα αυτά. Και στα μικρά παιδιά, κάθε χρόνο που έρχονται, τους λέμε παιδιά μαζί μας, από κοντά, να δείτε, να μάθετε πώς γίνεται. Μάλιστα, νιώθεις και ένα χρέος λοιπόν να μεταφέρεις αυτή την όμορφη σκέψη και το όμορφο συνέστημα που νιώθεις όταν βουτάς. Είμαστε ένα νησί το οποίο παράγει ακόμα πολιτισμό, είτε με μουσική, και πρέπει να μην χάσουμε όλα τα έθιμα μας. Και ένα από αυτό είναι και το έθιμο σαν βουτυχτής. Λοιπόν, Αντώνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ και του χρόνου όσο μπορείς να βουτάς, να χαρίζεις όμορφες στιγμές και στην οικογένειά σου. Πολύ όμορφο αυτό που είπες. Και στη νέα γενιά βέβαια, έμπνευσε αυτά τα παιδιά να είσαι καλά. Και η νέα γενιά να έρθει μαζί μας, είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια. Μαζευόμαστε πολύ.